Βουτιά στο κενό και σε κοινή θέα για έναν απεγνωσμένο νεαρό, ο οποίος έπεσε από τα νετικά τείχη στην καρδιά του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, σημαίνοντας συναγερμό σε κάποια αστυνομία, ενώ υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Πρόκειται για έναν 27χρονο, ο οποίος σύμφωνα με περιγραφές δημοτών, ήταν αποφασισμένος να δώσει τέλος στη ζωή του, καθώς ο ίδιος, αφού πάρκαρε το όχημά του στην περιοχή της Βίγλας, άρχισε να τρέχει με κατεύθυνση του άγαλμα του Βενιζέλου. Ο άντρας έπεσε στο κενό, φέροντας πολλαπλά και σοβαρά τραύματα στα άκρα. Ξέρω ότι άφησε το αμάξι εκεί και πήγε και έπεσε. Είναι δύσκολο σημείο, δεν υπάρχει προστασία. Πριν λίγο που ήρθα, ρώτησα τους συναδέλφους εδώ πέρα και μου είπαν ότι κάποιος άφησε το αμάξι κάπου στη γωνία πίσω, στη Βίγλα μπροστά, κατέβηκε κάτω, έτρεξε και έπεσε. Αλλά από ό,τι μαγειζνάρευε πήγε τόσο γρήγορα που δεν τον προλαβαίνανε. Πήγε σπίρτο. Μπάμα. Ήταν έτοιμος απλά να το κάνει. Είναι τραγικά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να τον φέρει το μυαλό για να πάει εκεί και να αυτοκτονήσει. Ο κόσμος έχει έρθει, μπορούμε να πούμε, σε σημείο που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ποια έχει τάση αυτοκτονίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑ βρέθηκε στο σημείο, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μετέφεραν τον τραυματία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος ζει, από ό,τι βλέπαμε, γιατί τον είδαμε λίγο στο ασθενοφόρο που ήταν μέσα, κουνούσε τα ποδαράκια λίγο εκεί. Οπότε η σιρήνα έφυγε αναμένη, οπότε έφυγε ζωντανός. Στο επίμαχο σημείο δεν υπάρχει κάγκελο, όπως έχει τοποθετηθεί σε άλλα σημεία στα ενετικά τείχη, με τους δημότες να εκφράζουν τον προβληματισμό τους, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να εξετάσει το ζήτημα για λόγους ασφαλείας. Κάτι, μια προστασία έπρεπε να υπήρχε. Ναι, θα χρειαζόταν, γιατί κάθονται και πολλά άτομα το βράδυ, κάθονται και γύρω-γύρω. Ίσως θα έπρεπε σε αυτό το σημείο που έχουν πέσει κι άλλοι να βάλουν κάποιο κυκλίδωμα. Σίγουρα χρειάζεται, γιατί είναι τα φαινόμενα έχουν επαναληφθεί. Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό πτώσης από τα ενετικά τείχη και μπροστά στα έκπληκτα μάτια δημοτών και επισκεπτών. Άνθρωποι σε απόγνωση και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση επιχειρώντας να βάλουν τέλος στη ζωή τους, πηδώντας το κενό. Είναι ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα και πολύ ευαίσθητο αυτό που μου θέτετε. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει ένα κάγκελο αποτρεπτικά. Σε κάθε περίπτωση, να το δούμε στο σύνολο των τειχών, σε συνεργασία με την αρχαιολογία. Αν αυτό λειτουργήσει αποτρεπτικά, είναι ίσως κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε. Τα θλιβερά περιστατικά που εξελίχθηκαν σε βουτιές θανάτου ήταν δεκάδες τα προηγούμενα χρόνια, όπως τα νετικά τείχη επί της Ζουκός Μποφόρ, στο κομμένο Μπεντένι και όχι μόνο.